πάω στο φοιτητή, το λεβέντη, τον κοντό. Μη με λες κοντό, ε. Πώς θα σε λέω, τάπα. Ναι, αλλά κοντός κοντός, αλλά ξέρεις τι λένε όμως. Ξέρω τι λένε, κοντός κοντός με μια ηλικιότητα, να. Δεν μου λες οι άλλοι δύο της Αγίας Τριάδας που είναι μέσα με την κατακουζίνα. Δεν ήρθα με τους άλλους δύο, με τη αγιά μου ήρθα. Ήθελε να δει τον κύριο καθηγητή. Να τον παρακαλέσει να σε περάσει, ε. Να τον κόψετε, κυρία κατακουζίνε. Εάν δεν αξίζει να περάσει το μάθημα, να μην τον περάσετε καθόλου. Με καταπλήσετε τα μάλα, κυρία αναγνώστου. Συνήθως οι συγγενείς των κουφιοκέφαλων φοιτητών μου, ένας εκ των οποίων την χάνει και ο εγγονός σας, έρχονται εδώ και με καλοπιάνουν με πίτες, γλυκά, τενεκέδες λάδι. Κεφάλια τυριών, τα λεγόμενα πεσκέσια. Γνωρίζε, κυρία κατακουζινέ, διότι διχάνω συνταξιούχος εκπαιδευτικός και απεχθάνομαι αυτά τα λαδώματα. Σχαϊτήρια, κυρία αναγνώστου. Και τι διδάσκατε? Μα φιλολογία. Γι' αυτό έσπρωξα και τον εγγονό μου προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, εσείς τον σπρώξατε, εκείνος όμως προβάλλει στεναρά αντίσταση. Τέλος πάντων, θα τον παιδέψουμε λίγο, αλλά θα τον κάνουμε άνθρωπο. Έχω παιδέψει κι εγώ κοράσια και κοράσια, που τότε με αποκαλούσαν στρίγκλα πίσω από την πλάτη μου. Αλλά είμαι σίγουρη ότι σήμερα θα με ευγνωμονούν. Έλα, βρε, σου φέρα και πορτοκαλαδίτσα. Έβαλε και βότκα μέσα από σούπα. Βρε, εσύ χτύρα από εδώ που μεσημεριάτικα θα γίνει δίλα, έλα. Καλά, έλα να σου δώσω ένα φυλάκι να σε ευχαριστήσω. Κάνε πέρα, κάνε πέρα και θα σε ευχαριστήσω. Έλα, μάνα. Έγονε, γιαγιά. Να σου εξηγήσω, να. Κάναμε τζόκινγκ με τη συγκάτοικο του κυρίου καθηγητή. Να σα στήσω. Η γιαγιά μου, η Ελένη. Βλαχάκι, παρούσα. Αμά. Εμένα αυτή η φωνή και αυτό το σουλούπι κάτι μου θυμίζουν εμένα. Παναγιά μου, η στρίγκλα! Ελένη, τι είναι αυτά που λες? Στην κυρία Αναγνώστου μιλάς! Μπράβο, Ευαγγελία Αναγνώστου, το θυμήθηκα. Δεν μου λέτε εσάς ακόμα καμία μαθήτρια δεν σας έχει δείρει? Δεν άλλαξες, βλαχάκι. Τα γνωστά εφιολογήματα. Της πεντάρας. Έχω ακούσει άφθονα εξ αυτών στη διάρκεια αυτής της ατυχούς συγκατοίκησης. Από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Αναγνώστου, η Ελένη ήταν μαθήτριά σας. Η χειροτέρα όλων, κυρία Κατακουζινέ. Η φούστα στο ίδιο μήκος που τη φοράει και σήμερα. Μονίμως κοπάνα και μεγίστη ταραχοποιός. Ε, τώρα και εσείς τι θυμάστε, εκείνο το σκατζόκυλο που σας είχα βάλει στην καρέκλα, αφού μόνο δύο αγκάθια σας είχαν μπει στον κόλο. Σκασμόστρα, σιτάτη! Όπα και ντουέτο! Και φυσικά δεν κατάφερες να πάρεις το απολυτήριό σου. Τουλάχιστον όσα χρόνια ήμουν εγώ εκεί, τρεις φορές δοκίμασες και μηδενίστηκες. Όχι, και μηδενίστηκα, όχι και μηδενίστηκα, εσύ με μηδένισες, κακούργα. Μόνο στα δικά σου μαθήματα έμενα. Και δηλαδή, Ελένη, δεν έχεις πάρει το απολυτήριό σου? Το πήρα, πώς, το πήρα. Πήγα μια άλλη φορά που δεν ήταν η κυρία Αναγνώστου και το πήρα. Πότε? Πότε ήταν, τότε, αν δεν ήταν τότε, θα ήταν πρώτοτε. Ή μετά τότε. Πότε λοιπόν? Αυτά τα ποτήρια έχουν κάτι δαχτυλιές, πρέπει να τα ξεσκονίσω. Η ξαφνική νοικοκυροσύνη σου είναι άκρος ύποπτη, Ελένη. Τελικά το πήρες ή δεν το πήρες στο απολυτήριο Λυκείου? Και τι ζόρι τραβάς εσύ, μωρή, κατά κουζίνα, θα με προσλάβεις γραμματέα? Όχι, Ελένη. Απλώς χαίρομαι γιατί δικαιώνομαι για αυτά που σου λέω τόσο καιρό. Τι μου λες, δηλαδή, τόσο καιρό? Ότι είσαι μια αμόρφωτη γκαρσόνα. Αυτά σου λέω τόσο καιρό. Τώρα θα σκεφτώ κι άλλα κοσμητικά. Σκράπα, ξύλο απελέκητο, κολοκυθοκέφαλη. Ωραία, δεν πάει να πνιγείς. Νομίζω ότι από ένα απολυτήριο κρίνεται η μόρφωση του ανθρώπου. Α, ώστε δεν το πήρες. Ωραία, πες ότι το πήρα, είναι σαν να το πήρα. Σαν να το πήρα δεν υπάρχει. Σαν Φραντζίσκο υπάρχει. Εγώ είχα τα φόντα να το πάρω το απολυτήριο. Η αναγνώστου δεν μου το έδινε γιατί δεν με γούστερε. Και με κόβε συνέχεια στα αρχαία. Στα άλλα μαθήματα ξέρεις τι καλή μου, να. Όρισε στα μαθηματικά ακόμα θυμάμαι το αξίωμα. Ο πού τη καθέτου είναι αρχή για την ιδιομετρία. Ιδεολογίε και όλα σαν έσχετη. Αναλογή σου, Ελένη, μόνο τούτο. Όλοι, μέχρι και οι τελευταίοι, έχουν καταφέρει να πάρουν ένα απολυτήριο μέσα εκπαιδεύσεως. Ρε βλάκα, εγώ όταν αρχίζω τον μπλα μπλα, όλοι με παίρνουν τουλάχιστον τη Παντίου. Σε παίρνουν τη Παντίου γιατί έχει πάρει του πάντε. Κωνσταντίνε, μια στιγμή να το καθαρίσω γιατί θα στο πετάξω με τις δαχτυλιές. Βία. Βέβαια, όταν δεν έχεις τη μόρφωση ως εφόδιο, τότε πετάς ποτήρια. Βέβαια, σε καταλαβαίνω, Ελένη, αισθάνεσαι μειονεκτικά. Εφόσον όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι δεν κατάφερες να τελειώσεις το Λύκειο. Ποιος όλος ο κόσμος, ρε? Οι μόνοι που το ξέρουν είναι οι αναγνώστες, το εγγονώσεις και εσύ. Σε 100 να το πει ο καθένας, μας αμέσως 300. Δεν πιστεύω να κάνεις καμιά μαλακία. Ελένη! Εντάξει, μην ανησυχείτε, δεσπινής, βλαχάκι. Εγώ είμαι τάφος. Ωραία. Ορίστε. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, ένα κολόχαρτο να καθορίζει την αξία σου. Εγώ ξέρεις κάτι τέτοια μικροαστικά, ξέρεις που τα έχω γραμμένα, ε! Όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια, δεσποινής, βλαχάκι! Καλώς στη Ματίνα. Τι έχεις, Ελληνίτσα μου, κακοδιάθεση βλέπω. Τίποτα δεν έχω. Δηλαδή και από χαρτιά τα έχω όλα, δεν μου λείπει τίποτα. Ειδικά από χαρτιά δεν μου λείπει τίποτα. Για ποια χαρτιά μιλάς, Ελληνίτσα? Ποια χαρτιά, ξέρω εγώ ποια χαρτιά. Αλλά αυτό είναι που κομμένα μπορώ να μιλήσω. Δεσποινής, βλαχάκι, εσείς ειδικά δεν πρέπει να τρώτε με τα χέρια. Γιατί όταν βλέπει ο άλλος κάποιον να συμπεριφέρεται τόσο χοντροειδός, αμέσως υποψιάζεται ότι δεν έχει τελειώσει το Λύκειο. Ποιος δεν
έχει τελειώσει το λύκειο. Μωρή κατά κουζίνα αυτό είναι που σε τάφος. Πού σου μωρή. Τάφος, αλλά άγγελος κυρίου μετακίνησε την ταφόπλακα. Ελένη, δεν έχεις πάρει πολιτήριο λυκείου. Πω, καλά κάνεις και το κρύβεις. Ρε ζήλη των σκυλιών δεν γίνεις μαθευτή. Πού να μαθευτεί ρε Ματίνα, πού να μαθευτεί. Τέσσερα άτομα το ξέρω το λυκόλι. Εγώ πάντως στη γειτονιά δεν θα πω τίποτα. Ούτε στο μανάβι που θα πάω μετά, ούτε στο μπαγκάλι που θα πάω πιο μετά. Και από το φούρνο δεν είχα σκοπό να περάσω, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, να πάω. Θεσπινής Ματαρινάκη, δώστε το είδηση και στην τοπική εφημερίδα του Αμαρουσίου. Τον είπα που λες το μονόλογο, Ελενίτσα μου, μια χαρά κουκλίτσα. Να σου παίξω λίγο να πάρεις ιδέα. Όχι! Άντε κουρευτείτε, πανάσχετη. Και με το που τελειώνω που λες το μονόλογο, τι γυρνάει και μου λέει ο Τερζόπουλος. Αρχαία ελληνικά μου λέει μιλάτε. Για την παράσταση θα την ανεβάσω στα αρχαία. Στα αρχαία και ποιος θα τη δει, καλέ, ο κατακουζινός και αναγνώστου. Ποια είναι η αναγνώστου. Μία αρχαία. Άστρε μωρέ, χέστηνα. Και πού να τα θυμάμαι τώρα εγώ τα αρχαία. Μήπως ήμουν καμιά μαθήτρια περιοπής. Όχι βέβαια σαν κάτι ηλίθιες που δεν πήραν το απολυτήριο. Όχι και ηλίθιες, Πέγγι μου, όχι και ηλίθιες. Απλώς μπορεί να με τις γούσταρε η αναγνώστου. Ποια είναι καλή αυτή η αναγνώστου. Η μητέρα του αναγνώστου στρατιώτη. Τι θες τώρα, ρε Πέγγι, αν δεν σέρβιρε κανένα ουίσκι. Θυμάμαι τον καθηγητή μου. Τι γλυκός που ήταν. Με συμπαθούσε πάρα πολύ γιατί ήμουν πάρα πολύ καλή στην έκθεση. Έτσι κουτσά στραβά, πήρα και ένα 14 στα αρχαία. Καλά, εσύ το 14 το λες κουτσά στραβά. Δηλαδή το 9 τι είναι, Θεό κουτσα Θεό στραβά. Πάντως κι εγώ στα αρχαία χάλια ήμουν, με τα βία πήρα ένα 13. Εσύ άμα τη φας θα είναι κρύα. Ελένη. Άντε ρε να χαθείτε, δεν τρέπεστε. Πάτε να με κομπλεξάρετε δηλαδή επειδή δεν πήρα εκείνο το. Δεν πήρες απολυτήριο λυκείου. Τι. Ναι ρε τι θέλετε, τι σώρε τραβάτε, δεν το πήρα. Τι θέλετε δηλαδή, καρσόνες με το πτωρά. Ας το βγάλω ρε, παλιολκούλες, παλιομαθίστακα. Μα. Ναι, Πέγγι, αγάπη μου, ναι, έρχομαι αμέσως, ναι, ναι. Μόλις έκανα ντους, ντύνομαι και σε 10 λεπτά θα είμαι εκεί. Τι που ήμουν πριν, πού είμαι πάντα όταν δεν είμαι δίπλα σου. Στο εργοστάσιο, βρε. Έρχομαι αμέσως. Πού έρχεσαι αμέσως, Μάνθο. Στο εργοστάσιο, αγάπη μου, δεν άκουσες, στο εργοστάσιο. Μόλις τώρα με ειδοποίησαν ότι σπάσαν κάτι οι σωλήνες και υπάρχει μια διαρροή έτσι σοβαρή και πρέπει να πάω επιγόντως. Βρε Μάνθο, κάθε τρεις και λίγο στις 12 το βράδυ πρέπει να φύγεις. Πότε πιάνει φωτιά, πότε σπάει ένα καζάνι, πότε ο νυχτοφύλακας παθαίνει σιρλιπιπί. Είδες τι κολοδουλειά κάνω, αγάπη μου, είδες τι κολοδουλειά κάνω. Και μετά σου λένε ότι εσείς οι βιομήχανοι έχετε λυμμένα τα προβλήματά σας. Άστα. Έτσι μου έχετε να το πουλήσω και να πάω να γίνω εργάτης δηλαδή. Ναι, και μετά θα γραφτείς και στο κουκουέ. Πολύ κουλά μου τα λες, Μάνθο. Φιώνα, Φιώνα μοναδική μου αγάπη. Έτσι και σου λέω ψέματα, να μην μ' αξιώσει ο Θεός να σταθώ γαμπρός δίπλα σου στην εκκλησία. Να μην μ' αξιώσει ο Θεός. Ποιος να είναι τέτοια ώρα, παιδί μου. Δεν μιλάμε, δεν ανοίγουμε. Όχι, ανοίγουμε. Γιατί μπορεί να είναι ο διαχειριστής της πολυκατοικίας και να θέλει να σου πει ότι έσπασε και εδώ κανένα σωλήνα. Όχι, Φιώνα. Ο διαχειριστής όταν είναι νάρτη, με παίρνει τηλέφωνο. Δεν έρχεται και οι σωλήνες είναι καινούργοι. Φιώνα, δεν είναι ο διαχειριστής, σε παρακαλώ. Α, ο κύριος καθηγητής. Α, η Δεσποινή Σαχλοκόδων. Κωνσταντίνε μου, παλιέ μου και αγαπημένε μου φίλε, ήρθες τρέχοντας μόλις σου είπα αμέσως για τη διαρροή. Τη διαρροή. Η διαρροή στο μυαλό σου δεν με ανησυχεί, την έχεις εκγενετής. Άρε Κωνσταντίνε. Χιούμορ ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, άρε Κωνσταντίνε. Τέλος πάντων, έλα πάμε τώρα στο εργοστάσιο να δούμε την καταστροφή. Α, καταστράφηκε το εργοστάσιο. Mm. Για εδώ. Α, ναι, αυτή είναι η ώρα που καταστρέφεται συνήθως. Ρε Κωνσταντίνε, θα πάψεις επιτέλους τα αστεία σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Χάνω το βιώσιμο, μου, το καταλαβαίνεις. Φιώνα μου και εσύ, πήγαινε να ντυθείς, σε παρακαλώ. Πρέπει να φύγω επιγόντως. Πρέπει να φύγω επιγόντως. Εντάξει, σε μισό λεπτό είμαι έτοιμη. Αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να μου κάνεις πλάτες. Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορώ για χατή σου να λέω συνεχώς ψέματα ενώπιον του Θεού. Δεν σου είπα να πεις ενώπιον του Θεού, ενώπιον της Φιώνας σου είπα να πεις. Άσε με πετσέρω το δουλειά σου, Σαχλοκαζανόβα. Άλλο είναι το θέμα μας σήμερα. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή τόσο αργά. Παράτησα την αγρυπνία στη μέση, Μάνθο. Έφυγα τρέχοντας από τη Μονή Πετράκη. Γιατί δεν μπορούσα να κρατηθώ. Έπρεπε σε κάποιον να πω τα νέα. Ναι, εδώ που τα λέμε, εσύ για να παρατήσει την αγρυπνία στη μέση πρέπει να συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Το ήξερε εσύ ότι η Ελένη δεν έχει πάρει απολυτήριο λυκείου. Ποια Ελένη. Η Γλυκατζή Αρβελέρ. Και τότε πώς την κάνανε ακαδημαϊκό. Είσαι γελίο στα μάλα. Η Ελένη, παιδί μου, η γνωστή γκαρσόνα που μου τρώει το ύπαρ. Έδωσε τρεις φορές εξετάσεις και δεν το πήρε το απολυτήριο. Μάρθο μου, αστείο, ε! Όχι. Πώς όχι. Εδώ ακόμη κι εσύ, ο πιο ηλίθιος της τάξης, που σε θεωρούσαν ένα στάδιο πάνω από φυτό και κατάφερες να το πάρεις. Εξακολουθώ να μην βρίσκω αστεία αυτά που μου λες, Κωνσταντίνε. Όχι, επειδή μου πει την έξυπνη. Την επόμενη φορά που θα με πει κατά κουζίνα, θα της πω: πήγαινε κοριτσάκι μου να μάθεις το δαρείο και παρισάτιδος γίγνονται παιδες δύο και μετά μου ομιλείς. Άντε ρε παιδιά στην υγειά μας.
Sorry, δεν σε πριν για το χέρι μου, ε. Τώρα κούλαρε λίγο. Πριν, παιδί μου, φοβήθηκα. Γυάλισα το μάτι τη. Τζάμπα μου, ρε, έφαγε φρίκι. Ποιο ασχολείται με το αν η Ελένη πήρε πολιτήριο. Ελενίτσα μου, δεν πάει να μην τελείωσε ούτε το δημοτικό. Για μένα είσαι μια χαρά άνθρωπο. Α, τώρα θα τα ξαναπάρω. Δεν μου λε, μωρή, κατά κουζίνα, εσύ άλλη δουλειά δεν έχει, μόνο να με κουτσομπολεύει. Πηγαίνετε δεσπινή να μάθετε το δαρείο και παρισάτητο γίγνονται παιδε δύο και μετά μου μιλείτε. Έλα, ρε, Κωνσταντίνε, σταμάτα τώρα. Και τι θε εδώ, μωρή, κουτσομπόλα στο ίνο πνευματοποτίον για να μου τι σπάσει ήρθε. Να σα τη σπάσω πια να σα σπάσω. Μάθετε σύνταξη δεσπινή, υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο. Τι σα μαθαίνανε στο λύκειο, αλλά βέβαια εκείνη σα μαθαίνανε. Εσεί ήσασταν μπουνοκέφαλοι. Ελενάκι μου, μη δίνει σημασία. Γι' αυτό σα κόψανε. Όχι μία, αλλά τρεις φορές. Κοιτάξτε, το δείχνω για να το καταλάβει και κάποιος κουφός. Τρεις φορές την κόψατε. Τρεις. Αστοχώρακα, μαλάκα. Τώρα θα σκύψε! Και δισκοβόλος τώρα. Πιανού άγαλμα ήταν ο δισκοβόλος. Αλλά βέβαια πώς να ξέρετε το μύρωνα, αφού η κλασική σας παιδεία είναι μηδαμινή. Άμα σου μυρώσω τον τάφο θα σου πω. Νικόλα, εγώ την κοπανάω, γιατί άμα δεν την κοπανήσω, θα κοπανήσω κάποιον άλλον εδώ μέσα. Να κομπανίσετε, δεσποινής. Αυτό σας αρμόζει, αφού είστε κόπανος! Καλά να τρέψετε, ρε μαλάκα. Μάρθω. Όχι, Μάρθω. Έχεις μάθει να διορθώνεις όλο τον κόσμο, αλλά κάποιος πρέπει να διορθώσει και σένα. Τι απάντηση συμπεριφορά είναι αυτή. Δεν τρέπεστε. Πώς τις φέρθηκατε έτσι. Που το τελευταίο σκάφος δεν θα είχε τέτοια συμπεριφορά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεσποινής. Και φανερώνει και κάποιο αποθυμένο απέναντί της, κύριε καθηγητά. Σταματήστε, σας παρακαλώ. Τι επίθεση είναι τώρα αυτή ξαφνικά. Εγώ δεν ήθελα να την πληγώσω τα μάλα, απλώς να την ρατζουνίσω λίγο. Επειδή μου τη λέει συνέχεια, ήθελα κι εγώ να τη την πω μια φορά χωρίς φλας. Όπα και φλασιά, τι ελληνικά είναι αυτά, κύριε Επίκουρε. Γκαρσονό ελληνικά, τα διδάσκω με κατοίκον. Θα αναφερθούμε τώρα στην τελευταία αποκάλυψη που συγκλονίζει όλη την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, η Ελένη Βλαχάκη δεν έχει απολυτήριο λυκείου. Ελένη! Δεσποινής Βλαχάκη, με συγχωρείτε που εισέβαλα έτσι βιαίω στο δωματιό σας, αλλά ανησύχησα. Ρε ξεφτυλισμένε, με κάρφωσε στον Παπαδάκη! Τι λέτε, δεσποινής? Σαν πως ξέρω και τι λέω. Πω, είδα ένα φοβερό όνειρο, είδα στον αντένα τον Παπαδάκη να βγαίνει και να λέει ότι είμαι αμόρφωτη. Καλά πολύ ζωντανός η φιάλτης. Δεσποινής, ζητώ συγγνώμη για την ανάρμοστο συμπεριφορά μου. Ούτως ή άλλως δεν κρίνεται η αξία ενός ανθρώπου από το πτυχίο του, ε. Ναι, αλλά έδωσες δικαίωμα στον κάθε χαλά να μου την πει, ρε. Να σου την πει, να σου την πω, σου τη λέω. Τα γνωρίζω κι εγώ αυτά τα ισχρά ελληνικά. Και όπως το βλέπω θα με μάθετε κι άλλα τέτοια. Όχι, δεν κατάλαβες. Εσύ θα με μάθεις άλλα από τα άλλα. Τι άλλα? Από τα άλλα, αυτά τα δικά σου. Δαρίου και παρισάτιδος γίνονται κάτι κολόπεδα. Κωνσταντίνε, το πήρα απόφαση. Θα δώσω εξετάσεις και θα το πάρω το κολοχαρτό. Ήταν από τόσα χρόνια, τώρα στα γεροντάματα. Αλλά γιατί σε αποθαρρύνω, Ελένη? Ορθώ σκέφτησε. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Να διαβάσεις και να το πάρεις, Ελένη. Ναι, δεν θα διαβάσω ακριβώς μόνη μου. Εσύ θα μου κάνεις ιδιαίτερα. Κωνσταντίνε, θα μου μάθεις εκεί 5-6 πίπες, ξέρεις, από αυτές που βάζουν σε εξετάσεις. Τα σως. Α, όχι, Ελένη. Με τα χαράς να σου μεταλαμπαδεύσω κάποιες γνώσεις. Ναι, αυτές να μου τις μεταλαμπαδεύσεις, θέλω. Αλλά αντιπαθώ τα επιφανειακά πασαλήματα. Θα μάθεις την Αντιγόνη να την παίζει στα δάχτυλα, Ελένη. Αντιγόνη, αυτό είναι ευκαιρία να κάνω την Καραμπέτη να φάει ξέρετε τι. Τι, μωρή, τι. Τυρί με ψωμί, για λέγε εσύ. Παιδί μου, άμα μελετήσω αρχαία με το Βυζαντινό τέτοιο, θα πάω στον Τερζόπουλο και θα πάθει την πλάκα του. Θα πάρω το ρόλο Σάνβουαρ. Καλά, γουστάρω, ε! Να είμαστε και συμμαθήτριες. Φοβερή συμπαράσταση. Να το πούμε όμως και του αλουνού, γιατί ξέρεις, άμα τα πάρει στο κρανίο. Α, γιατί να τα πάρει στο κρανίο, θα είμαστε υπέροχοι τάξη τρεις μας. Ορίστε! Κορίτσια, είναι δυνατόν, αφού ξέρετε ότι είμαι φιλομαθής. Θα χάσω εγώ ευκαιρία να με διδάξει ο Κωνσταντίνος. Ελένη, σου έφερα τα βιβλία σου. Ελένη, θα έλεγα να περιορίσεις λίγο τις συναντήσεις με τις φιλενάδες σου, γιατί ο χρόνος που απομένει μέχρι την εξεταστική περίοδο είναι μηδαμινός. Εντάξει, μωρέ Κωνσταντίνε, με τις συμμαθήτριές μου θα μιλάμε στο διάλειμμα. Ποιες συμμαθήτριες? Παρούσες! Δεν μ' αρέσει αυτό το παρούσες. Αφού δεν είμαστε απούσες, τι να πούμε. Κύριε Βυζαντινοτέτια, διψάμε για μάθηση, θα μας ποτίσετε. Εσείς, δεσποινείς, δεν έχετε αυτόματο πότισμα τόσα χρόνια γλάστρα. Έλα ρε, κρυάδες, μην είσαι μίζερος. Η Πέγκη θέλει να μάθει λίγα αρχαία για μια οντισιόν και η Ματίνα είναι η γνωστή Ματίνα. Εγώ είμαι και προχωρημένη. Άντρα μη ένεπε, μουσα πολύτροπο, νόσμαλα πόλα. Τρία πουλάκια κάθονταν και μια χαμηλοκόλα. Αγάπη μου, ντύθηκες, μπράβο. Άντε, φύγε γιατί γρήγορα που να έρθει. Ποιος?
η Επιτροπή των Εργατών. Α, σε κομπλέξει πάρα πολύ άσχημα αυτή τη διαρροή. Τώρα ζητάνε οι εργάτες επίδομα αντιγυνής εργασίας. Υγρασία σου λέει, τι να κάνουμε. Εντάξει, μισό λεπτό ντύθηκα. Ούτε ξέρω τι έχω φορέσει. Τουλάχιστον να δω τα παπούτσια μου. Πάρτα στο χέρι. Πάρε κι αυτό. Θα μου δώσει τα παπούτσια στο χέρι. Τώρα είναι καταλήλια για γλύκες, αγάπη μου. Έλα να φύγουμε. Έλα να φύγουμε γιατί η Επιτροπή είναι πάρα πολύ αυστηρή. Επίσης. Και έρχεται στην. Όλα φύγουν, θα περίμενε. Αμάν ασανσέρ. Λέω, μην κατέβεις με το ασανσέρ, διότι έχει κάποιο πρόβλημα και σταματάει στη μέση. Οπότε καλύτερα να κατέβεις με τις σκάλες, να μην έχεις... Εντάξει, καλύτερα που μου το έπρεπε, γιατί έχω κλειστοφοβία. Ωραία. Μανδούλη μου! Αγάπη μου, στην πόρτα σε περίμενα. Καλά, τι μυρίζει εδώ μέσα άρωμα. Το άρωμά μου. Αυτό είναι γυναικείο. Όχι, είναι μπάι. Ξέρεις τώρα τη μόδα τα αρώματα είναι δικητάγκες. Μα άνθρωπο μου, πολύ αναστατωμένο σε βλέπω. Είναι να μην αναστατώνεσαι άμα αγοράζεις άρωμα και σου βγαίνει πούστης. Λοιπόν, σύνελθε, αυτή τη στιγμή θα σου δώσω μια πολύ μεγάλη χαρά. Είμαι πρωταγωνίστρια. Πέγγι μου, εγώ ό,τι πεις. Μα αυτό δεν είπα ότι θα γίνω πρωταγωνίστρια. Είπα είμαι πρωταγωνίστρια. Γιατί αυτή τη φορά εδώ την έχω την Αντιγόνη. Ο τάφε μου. Κρεβάτι νηφικό, σπίτι μου στη βαθιά τη γη και αιώνιο κελί μου. Έρχομαι να βρω τους δικούς μου νεκρούς, που μέγα πλήθος η Περσεφόνη φίλεψε. Τι τους φίλεψε? Θέλεις να σου πω και το παρακάτω? Όχι, βρε Πέκη, μια ερώτηση κάναμε τώρα, μην το... Λοιπόν, Μανθώ, φαντάσου αυτή την υπέροχη ερμηνεία να την κάνω στα αρχαία. Δεν θα πάθει πλάκα ο Τρεζόπουλος. Ναι, εγώ πάντως, Πέκη, έπαθα. Μανθώ. Τι είναι αυτό? Ποιο? Αυτό, Μάνθο, τι είναι αυτό? Αμάν. Αυτό? Αυτό είναι μια σφεντόνα. Αυτό, Μάνθο, είναι ένα σουτιέν. Ναι, έλα, πότε το έβγαλες? Μάνθο, αυτό δεν είναι δικό μου και φαντάζομαι ούτε δικό σου. Εκτός αν από τα γυναικεία αρώματα πήγες στα γυναικεία σόρουχα, Μάνθο. Έλα, ρε Πέκη, σε παρακαλώ τώρα, μην το ξεφτυλίσουμε κιόλας το θέμα. Αυτό το σουτιέν είναι της... μάνας μου. Κατάλαβες? Επειδή έχει κάποιο πρόβλημα η σεξουαλική ζωή με τον πατέρα μου, προσπαθεί να τον διεγείρει. Και έφερε δεκάδες τέτοια εστόρκα σήμερα στο σπίτι για να αποφασίσει, λέει, και κατά τη γνώμη μου, ποιο είναι το κατάλληλο για να ανάψει έναν άντρα. Της μάνας σου? Δηλαδή, συγγνώμη, μία μάνα ήρθε εδώ και έκανε μία τέτοια συζήτηση με το γιο της. Αφού δεν έχει κόρη. Μάνθο μου, δεν με πολυπίθεις, Μάνθο. Και όλες αυτές οι ιστορίες με τα εργοστάσια και τους σωλήνες που σπάνε δεν μου πολύ αρέσουν. Γι' αυτό από εδώ και πέρα θα είσαι συνέχεια μαζί μου. Μα ρε Πέγγι, αφού. Άστα αφού, ρε Μάνθο, άστα αφού. Δεν με πείθεις, σου λέω. Ούτε τα εργοστάσια, ούτε οι μανούλες, ούτε οι σωλήνες. Ξέχνα τα αυτά. Για να μην χωρίσουμε, θα είσαι συνέχεια μαζί μου. Σπίτι, μπαρ, σχολείο. Σπίτι, μπαρ, σχολείο. Τώρα το σχολείο αυτό που κολλάει. Μας κρεμάσανε κουδούνια. Λαγάκι, το μάθημα αρχίζει. Πού είναι τα υπόλοιπα τούβλα? Καταρχήν, πού είναι το σαλόνι? Και τα θρανία αυτά τι δουλειά έχουν εδώ? Α, ήθελα να δημιουργήσω πραγματική ατμόσφαιρα τάξης για να αποδώσετε τα μάλα. Είχαμε λοιπόν κάποια περισσευούμενα έδρανα στο πανεπιστήμιο και τα δανείστηκα. Κατάλαβα, σκούρα τα πράγματα. Δηλαδή τόσο σκούρα όσο μαυροπίνακας. Γεια! Γεια σου, Κωνσταντίνε. Χαίρετε, κύριε καθηγητά, θα λες Φουστάνο. Και εσύ θα με λες Φουστάνο? Θα τρελαθούμε τώρα. Όχι, δεν θα τρελαθούμε καθόλου. Εντός της τάξεως θα συμπεριφέρεσαι σαν κανονικός μαθητής. Αλλιώς θα πάω στο σπίτι σου. Αυτό αποκλείεται. Κράχεις αρίδου. Μα σας τσίχλε εντός της τάξεως. Πέτα τη τσίχλα, παιδί μου. Όχι, κράχεις αρίδου. Πέκει καρά είναι το καλλιτεχνικό μου. Εδώ στις τάξεις δεν έχουμε καλλιτεχνικά δεσποινείς. Και εγώ και οι συμμαθητές σας θα σας αποκαλούμε Παναγιώτα Καραχισαρίδου. Πήραμε την κάτω βόλτα, όμορφη μου Παναγιώτα. Καλησπέρα, Ελένητζα. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, για την καθυστέρηση, αλλά έρχομαι απευθείας από τη δουλειά. Καλά, μωρή, έτσι πήγες στη δουλειά? Ναι, γιατί τι έχω? Αλλά δεν τι έχει. Μια χαρά είναι ενδεδειμένη, Μανταρινάκι, Βλαχάκι, και απαιτώ στα επόμενα μαθήματα να είσαι και εσύ ενδεδειμένη παρομοίως. Να σου πω, είπαμε να μάθουμε πέντε αρχαία, δεν είπαμε να ντυθούμε και καρνάβαλοι. Ναι, αλλά σιωπή, σκασμός. Καθίστε, καθίστε, καθίστε. Πού πας, Βλαχάκι, με τέτοιο καιρό εσύ, πού πας? Για κάτσε μπροστά με τη Ματαρινάκη. Δεν μπορώ να σκιάσω με τη Ματίνα. Σε παρακαλώ, Ελένη, κάτσε μπροστά. Μάλιστα. Άου! Μπροστά, μπροστά, να βλέπουμε και τι κάνεις, Βλαχάκι. Βλαχάκι, παιδάκι μου, πριν δεν είπα να πετάξετε τις τσίχλες, γιατί είπα σαν τσίχλα? Μα δεν το πέτα σε μένα, κύριε καθηγητά, το πέτα στην Καραγιζαρίδου. Βλαχάκι. Βλαχάκι. Καλά.
Κόλλησε. Έπεσε. Λοιπόν, Φουστάνο! Τι κάνεις εκεί, παιδάκι μου? Ανοίγεις εφημερίδα εδώ στη Στάξιος? Μα να μην δω τι γράφει για την Πανάθα. Παναθεμά σε καταραμένε, κλείστε την εφημερίδα, μην την κάψω, βρε. Μα ρε Κωνσταντίνε! Τι είπες? Μα κύριε καθηγητά! Κλείστε την εφημερίδα, Ζωτόβολο. Λοιπόν, ξεκινάμε τη μελέτη αριστουργήματος Σοφοκλέους. Σοφοκλέους! Ρε γαμώ, το κάτσα να πάρω χρηματιστήριο να δω τι έγινε με τα αμοιβαία, γιατί δεν πάμε καλά. Φουστάνο! Κινητό εδώ στη Στάξιος. Κλείς το κινητό, βρε βλάκα. Λοιπόν, παιδί μου, αυτή τη φορά υπερεύεις κάθε όριο. Θα γράψεις 100 φορές, δεν θα ξαναδιακόψω το μάθημα. Όχι, ρε παιδιά, εγώ για να σου τι εδώ μέσα. Σχασμός! Κοίτα, Ελένη, κοίτα την κασετίνα μου, τα έχω όλα. Μολύβια, γομολάστιχα. Εσύ ούτε τετράδια δεν έχεις. Πού θα γράψεις αυτά που θα μας πει ο κύριος καθηγητής? Θέλεις τώρα να σου πω που θα τα γράψω? Βλαχάκι, Ματαρινάκι, σταματήστε την μπάρλα εδώ στη Στάξιος, γιατί θα σας αποβάλω. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, απλώς παρατήρησα ότι οι υπόλοιποι συμμαθητές μου έχουν έρθει στο σχολείο χωρίς τα απαραίτητα εφόδια του μαθητού. Άντε, βρε χαζί. Κύριε καθηγητά, μπορούμε να μελετήσουμε σήμερα το κομμάτι εκείνο που λέει «Ο τάφε μου, κρεβάτι νηφικό, σπίτι μου στην αιώνια γη, κελί μου αιώνιο, έρχομαι να βρω τους δικούς μου νεκρούς που μέγα πλήθος η Περσεφόνη». Φίλεψε. Χρυσαρίδου, κάτσε κάτω. Μη σκοτώνεις την Αντιγόνη πρώτης ώρας της. Θα τη σκοτώσει ο Κρέατος όταν έρθει η στιγμή. Λοιπόν, ξεκινάμε. Από τα σως. Από την αρχή, βλαχάκι. Ο κοινών αυτάδερφων εις μήνης κάρα, όπερ με θερμινευόμενο νεστή, ποιο παιδάκι θα μας μεταφράσει? Εγώ, κύριε. Όχι, η βλαχάκι θα μας μεταφράσει. Ρε γαμώ, το με έχει πιάσει μια φαγούρα. Λες ακόμα δεν άρχισα το σχολείο να κόλλησα ψηρές. Βλαχάκι, μεταφράζουμε. Ο κοινών αυτά, αδερφούν. Μάλιστα. Τι σελίδα είναι? 28. 28. Μάλιστα. Ο κοινών αυτά, αδερφούν. Αυτό εντάξει, είναι κάτι λέει για το έθνος το ανάδερφον, μάλλον. Ναι. Η Ισμήνη κάρα, ναι, αυτό είναι πολύ απλό. Αυτή η Ισμήνη πρέπει να κουβάλα για ένα κάρο. Με πατάτες? Εδώ για πατάτα δεν λέει. Κυρία, να πω. Πες, παιδί μου. Ο κοινών αυτά αδελφών Ισμήνη κάρα, που σημαίνει ο αγαπημένο κεφάλι της αδελφής μου Ισμήνη. Άκουσες, βλαχάκι? Αφού λέει κάρα, ρε παιδιά, δεν λέει εδώ πέρα κάρα. Κατακάθαρα το λέει. Οπωσδήποτε αυτή η Ισμήνη κάρα. Βλαχάκι! Λοιπόν. Σήμερα θα μελετήσεις μέχρι το πρώτο στάσιμο. Και ευκαιρία απόψε που έχεις ρεπό από το Ινοπνεύμα των Ποτίων για να ξενυχτήσεις πάνω στο βιβλίο σου. Ελένη! 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 Κωνσταντίνε! Όχι, Κωνσταντίνε, κύριε καθηγητά, θα με λες. Τι πράγμα? Κύριε καθηγητά, θα με λες. Εντάξει, μωρέ, τώρα είμαστε εκτός τάξης. Βλέπω, είσαστε σε πλήρη αταξία. Δεν μου λες, Ελένη, θέλεις ή δεν θέλεις να πάρεις το πτυχίο σου? Δεν θέλω, πώς δεν θέλω, εγώ δεν θέλω. Και πώς θα το πάρεις βάβοντας τα νύχια σου, για να μελετάς? Μελετούσα, ρε παιδάκι μου, αλλά από την πολλή μελέτη έπαθα μια υπερκόπωση και είπα να κάνω ένα διάλειμμα. Από τι έκανες διάλειμμα, Ελένη, από το διάλειμμα? Γιατί εσύ μόνο αν έδινες εξετάσεις στο διάλειμμα θα μπορούσες να πάρεις άριστα. Έλα τώρα, ξυπνάδες, αφού σου λέω μελετούσα, ρε παιδί μου. Μελετούσα πολύ σοβαρά. Να, εδώ είναι όλες οι μελέτες μου. Για να δω τις μελέτες σου, Ελένη. Τα στριγκ θα φορεθούν φέτος σε έντονα χρώματα. Ξέρεις τα βρακάκια. Ελπίζω να μην βάλετε τέτοια πράγματα και στην τάξη Δεσποινής. Γιατί θα με εξετάσει και στα βρακάκια. Έτσι, κοντές που τις φοράτε τις φούστες Δεσποινής, δεν είναι και δύσκολο να το δει κανείς. Πού είναι η Αντιγόνη? Παρέα με τη Συνοβία. Ποια Συνοβία? Τα Αντιγονάκη και η Συνοβία, αυτές δεν είναι κολλητές, παρέα πάνε. Κάνεις και χιούμορ στουρνάρι. Αν είσαι εκεί την Αντιγόνη να ξεστραβωθείς, αύριο θα εξεταστείς εξονυχιστικά. Τι εξονυχιστικά? Θα μου βγάλεις και τα νύχια? Να το ξέρω, μην τα βάβω τζάμπα. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, καθόσουν στο διπλάνο δρανείο, κι όταν σου έδινες το βιβλίο, μου λέγες αγαπώ. Ησυχία, ησυχία, ησυχία! Για το όνομα του Θεού, καθίστε στα δρανεία σας, παρακαλώ. Μα καλά δύο λεπτά λείπω για να πιω ένα ποτήρι νερό και το κάνετε εδώ μέσα, American Bar. Φουστάνε. Τι κάνεις, καπνείς τσιγάρο εντός της τάξεως? Αν να χαθείστε την πόη! Ρε μαλάκα, τρελάθηκες! Πώς θα με κάνεις τον κύριο καθηγητή?
Τη Δευτέρα θα έρθεις με τον κύριο μόνο σου! Παλιά άνθρωπε! Γαμώ το... αυτό το σουτσέν πια! Κύριε καθηγητά, πότε θα μας εξετάσετε? Έχω μελετήσει τα μάλα, όπως λέτε κι εσείς. Αου! Η Ελένη μου τρέφει στο κουτσίδι! Βλαχάκι, σελίδα 82. 82? Εγώ διάβαζα μέχρι τη 2. Δεν περίμενα από σένα τίποτα περισσότερο, Βλαχάκι. Έλα να μελετήσουμε το ωραιότερο εδάφιον που γράφτηκε ποτέ περί έρωτος. Έρος ανήκατε μάχαν. Αχ, τι ωραία που τα λέτε. Αου! Θα το πω στο, αου, θα το πω στο κύριο! Σταματήστε, Βλαχάκι. Διάβασε, παιδί μου. 82. Έρος ανήκατε μάχαν. Έρος όσεν κτήμας υπίπτης, όσεν μαλακές παριές νεάνιδος ενιχεύεις, φυτάν δε υπερπόντιος. Μετάφρασε. Εδώ λέει για ένα πόντιο. Τι πόντιο, Βλαχάκι? Ξέρω εγώ από την Γερασούντα, θα σε γελάσω. Μην ρωτάτε εμένα, το Σοφοκλή ρωτήστε. Βλαχάκι, μετάφρασε. Μάλιστα. Έρος ανήκατε μάχαν. Άχκαρα κατά καψούρα. Έρος ως εκτίμαση πίπτης. Αυτοί πάνε και κάνουν έρωτα σε ένα κτήμα και το κάνουν βουκολικά. Όσεν μαλακές παριές. Α, εδώ είναι ξεκάθαρο. Αυτή που τα έχει με τον πόντιο είναι από την Πάρο. Θα πάρω μια ψαρόβαρκα το μωρό μου, θα πάρω μια ψαρόβαρκα και άμα πάρεις εσύ ποτέ πτυχίο να μου γράψεις εμένα. Κύριε Φλωρά, κύριε Φλωρά, να μεταφράσω. Τι λες, παιδί μου? Να μεταφράσω, λέω. Μετάφρασε, Ματερινάκι. Έρωτα ανήκητε στη μάχη. Έρωτα που ορμάς και γεμίζεις την πλάση. Έρωτα που στα παλάτα μάγουλα της κόρης νυχτερεύεις. Έβγε, Ματαρινάκι, αλλά πήγαινε στο θρανείο, σκοράκι μου. Με συγχωρείτε, ήταν τυχαίο. Πάντως, Ματαρινάκι, έβγε, είσαι το καμάρι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ, θα βάλω όλα μου τα δυνατά να γίνω και καλύτερη. Σας ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, πότε επιτέλους θα μελετήσουμε εκείνο που λέει? Ο τάθε μου, κρεβάτι νηφικό, σπίτι μου στη γη βαθιά και όνειο κελί μου. Αμάρε, Πέκη, και εσύ ο τάφε μου και ο τάφε μου, αυτό το έχουμε μάθει απ' έξω. Πάμε κάτω από τον τάφο. Κάθισε κάτω, Καραχισαρίδου. Δε σε αδικό, βεβαίως, βεβαίως. Ο μονόλογος αυτός της Αντιγόνης είναι μονόλογος μεγάλης δύναμης. Να τον θυμηθούμε τώρα μαζί. Ο τύμβος, ο νυμφίων, ο κατασκαφής οίκησης αήφρουρος, ή πορεύουμε προς τους εμαυτής, ον αριθμόν εν νεκρής, πλήστον δέδεχτε Φερσέφας ολολότων, ον ληστεί εγώ και κάκι στα δήμα χωρώ κάτιμη, πριν μη μοίραν εξήκην βίου. Ελθούσα μέντη καρτεν ελπίσιν τρέφω, φίλη με νύξιν πατρί, προσφυλείς δε σύ, μήτερ, φίλη δε σύ, κασίγνη τον κάρα. Τι συμβαίνει, τόσο φεδρός είναι ο λόγος του Σοφοκλή? Γιατί γελάτε, βλαμμένα? Γιατί γελάτε, είπα! Κύριε καθηγητά, κύριε καθηγητά, μπορώ να σας πω? Ακούω. Ακούστε, κύριε καθηγητά, σας έχουν κολλήσει στην πλάτη κάτι που λέει μια μεγάλη απρέπεια. Ποιος το έγραψε αυτό? Μην πεις τίποτα, καθή, μην πεις τίποτα! Ποιος το έκανε αυτό? Βλαχάκι? Ματαρινάκι? Καραχισαρίδου? Φουστάνου, έλα εδώ. Εγώ γιατί? Έλα εδώ, είπα. Τι έκανα, ρε Κωνσταντίνε? Έλα εδώ. Άνοιξε το χέρι σου. Τι? Ρε μαλάκα, τρελάθηκες τελείως. Σιωπή! Δεν μπορώ να χτυπήσω γυναίκες. Για να εκτολωθώ θα χτυπήσω εσένα και για παραγγελματισμόν. Λοιπόν, άνοιξε το χέρι σου. Ω, καλέ, άλλος ωραί! Ε, Κωνσταντίνε, έχεις τρελαθεί. Βοηθεία, Βλαχάκι, Ματαρινάκι. Καλά, βαρεμένος ήταν πάντα ο επίκουρος. Αλλά τώρα με αυτή την τάξη ξεσάλωσε, ρε παιδάκι μου. Παιδί μου, του μέτρησε τα παίδια του μαθούλη μου. Τώρα το έδωσαν ερωτική. Είναι σπίτι και κοιμάται. Και να ήταν ο μόνος που κοιμάται. Και εσύ τι τον κουβαλά συνέχεια μαζί σου? Α, όχι, Νικόλα μου. Ο ερωτευμένος πρέπει να κάνει κάποιες θυσίες. Έρος ανήκατε μάχαν, μας έμαθε ο κύριος καθηγητής. Έλα, μωρή Μπέγκη, σταμάτα με αυτό το εδάφιο, μην ξεράσω. Όλη νύχτα το μελετούσα. Ελενάκη, πάρε το ρισκάκι στο Μανώλη. Κι άσκη μια σόδα, Ελενάκη. Άκου, Μανολάκι μου, δεν θα τα λέμε ένα-ένα. Όλα μας θα τα λέμε, εντάξει. Κουτουλάω από την ίστα. Πιάσε μια σόδα.
Καλά, και όλο το βράδυ διάβαζες. Άσε ρε, άσε τη τράβηξα. Είχε μπαστακωθεί καταραμένη κατά κουζίνα έξω από την πόρτα μου. Μόλις λίγο πήγαινα να κλείσω το μάτι. Ξύπνα, Ελένη! Πού το καταλάβαινε ο κερατάς. Το πρωί μαθήτρια, το βράδυ πόρνη. Παιδιά, την έχετε δει αυτήν την ταινία, να σας παίξω λίγο. Όχι! Σας έχω όλους σχεσμένους, θα σας παίξω το καλό. Ποτάφι μου, κρεβάτι νηφικό, σπίτι μου στη βαθιά τη γη και αιώνιο κελί μου. Καλά, ε! Το έχω βάζει νερό αυτό. Να μπράβο, πιες και ένα νερό. Μανώλη, πρόσεξε, μη σου ανοίξω τον νοτάφι σου. Λοιπόν, σελίδα 76. Βλαχάκη, παρακολούθα το αρχαίο κείμενο και μετάφραζε. Μάλιστα, βεβαίως. Πάτερ, θεοί φύουσιν ανθρώπης φρένας. Πατέρα, οι θεοί σπέρνουν στον άνθρωπο το νου. Πάντων ως εστί κτημάτων υπέρτατων. Το πιο τρανό πρικιό στον κόσμο. Όλο. Σωστά. Εγώ δω πως σύ μη λέγεις ορθώς τάδε, ούταν δυνέμην μη τε πιστέμην λέγειν. Εγώ πως δεν μιλάς ταράτα και σωστά, δεν θα το πω. Κι ούτε τολμάω να το πω. Σωστά. Μπράβο, Βλαχάκη. Βλέπετε όλοι. Καλά, εσείς τι να βλέπετε, εσείς εκεί καβαλιώσαστε. Σας παρακαλώ. Καραχισταρίδου, κατέβα κάτω από τον φουστάνο. Για όνομα του Θεού πια. Βλέπετε η συμμαθήτριά σας. Μελέτησε και η προσπάθειά της αυτή απέδωσε καρπούς. Έβγε, Βλαχάκη. Είσαι το καμάρι μου. Όχι, εγώ είμαι το καμάρι σας. Η Ελένη έχει γράψει τη μετάφραση στο χέρι της, κύριε καθηγητά. Ντροπή σου, ρούφια μου. Βλαχάκη! Τι είναι αυτά που λέει η Μανταρινάκη. Για να το χέρι σου, Βλαχάκη. Για να το χέρι σου. Για να το χέρι. Ντροπή σου, η Μιώνα! Εγώ ξέρετε στα σκονάκια είμαι εξπερ. Γιατί και στο σχολείο είχα γεμίσει παντού σκονάκια. Δηλαδή στα χέρια μου σκονάκια, στα πόδια μου σκονάκια και στο δεξί μου πίστεο είχα βάλει ένα σκονάκι. Αλλά το θέμα που έπεσε ήταν αυτό που είχα γράψει στο δεξί μου πίστεο. Καταλαβαίνετε το δράμα μου. Είχα κάτι πάνω στο θέμα και δεν μπορούσα να το δω. Βέβαια, Βλαχάκη. Είσαι μαθήτρια των οπισθείων. Αυτό να το μεταφράζω του κόλου λέει. Το κατάλαβες αυτό, Ελένη, το κατάλαβες. Αυτό που δεν κατάλαβα εγώ είναι πως έμπλεξα με ένα υποκείμενο σαν και σένα. Πως αποφάσισα εγώ να διδάξω ένα πλάσμα σαν και σένα, Ελένη. Ντρέπομαι. Αν ήσουν άμυαλη, τότε θα ήταν κατανοητό. Αλλά να έχεις μυαλό και να τα φορτώνεις όλα στον αλέκτορα, αυτό είναι αδιανόητο, Ελένη. Είμαι έξαλλος που ξόδεψα χρόνο και σύνολο για το τίποτα και κάπου πρέπει να ξεσπάσω. Φουστάνω, έλα εδώ. Δεν το πιστεύω. Καλά, δεν το πιστεύω, ε. Αύριο δίνω εξετάσεις και δεν έχω ιδέα. Έλα, ρε Λενίτσα, κάτι θα έχεις μάθει κι εσύ τόσο καιρό. Εδώ έχω μάθει εγώ που σας ακούω. Ο τάφε μου, κρεβάτι νηφικό, σπίτι μου στη βαθιά τη γη και όνειρο κελί μου. Και που ξαναγύρισα στα Αυστραλία, τι κατάλαβα. Ο Τερζόπουλος θα κάνει την Αντιγόνη με άντρες. Πάντως, Ελενίτσα, πήγαινε να γράψεις. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Αυτό είναι το κακό, ότι δεν ξέρω. Ποια είμαι, μωρέ, εγώ να γράψω, η Ματίνα. Όπα, τι είπα τώρα. Είπες η Ματίνα. Είπα η Ματίνα! Εγώ, αγάπη μου, να φεύγω τώρα γιατί έχω αερόμπικ. Ναι, αγάπη μου, να πάω να κάνεις το αερόμπικ, να το σουτιένεις το πήρες. Ναι. Για να βεβαιωθούμε. Ελαβρεμάνθο. Όχι, ελαβρεμάνθο, γιατί έχω φάει κάτι ξεχειρισμένες χαρακές, γι' αυτό το σουτιένω εγώ. Τι πράγμα? Άλλο πράγμα. Όχι, τώρα μην ανοίξουμε εκείνη κανένας από το Κωστάσιο και μας ενοχλήσει που είμαστε. Τι αηδίες, θα σου τηλεφωνούσαν. Καλώς τον κύριο καθηγητή. Κακώς τη Δεσποινίδα Φιώνα που είναι τόσο σοβαρή κοπέλα, ούτως ώστε να ξεχνάει τον στιθό δεσμό της δεξιά και αριστερά. Πάλι με βρίζετε, έφευγα. Ναι, άντε, μην το καθυστερούμε. Πουστάνο, σήκω πάνω να πεις μάθημα. Χέσε με, ρε Κωνσταντίνη, με τον καθηγητή Λύκη σου. Αστειεύομαι. Πάντως, στεναχωρούμε για την Κασόνα. Αλλά όπως έστρωσε θα κοιμηθεί, η θελέστα και η παθέστα. Γιατί πράγμα μιλάς? Για την Ελένη Βλαχάκη μιλάω, Μάνθο, που δεν κατάφερε να μάθει 5 στοιχειώδη πράγματα να πάει να δώσει εξετάσεις. Ναι, αλλά θα δώσει όμως. Και που θα δώσει, δεν καταλάβει. Θα την κόψουν για 4η φορά. Αυτό αποκλείεται. Η Ελένη είναι πολύ γάτα, παιδάκι μου. Αυτό το κόλπο που σκέφτηκε με τη Ματίνα. Ποιο κόλπο? Ποια Ματίνα? Όχι. Τι όχι? Δεν. Τι δεν. Όχι, δεν. Τι όχι δεν και τι όχι λύνε. Αχου! Πώ
Πώς θα βγω έτσι έξω? Γιατί, μωρή, τι έχεις? Ελένη, τώρα που μοιάζουμε είμαι σαν του δρόμου. Εγώ φταίω, μωρή, που σε έκανα άνθρωπο. Αποκλείεται να με περάσουν για σένα και ζητάνε και ταυτότητα. Ωραία. Στη φωτογραφία της ταυτότητας ούτε εγώ δεν μοιάζω με εμένα. Κοίτα εδώ. Σημασία έχει το κόκκινο, το μαλλί, το καρέ. Τώρα με την περούκα είμαστε ίδιες. Τώρα που το βλέπω. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο πιο όμορφη, αλλά τι να κάνω τώρα, μπορώ να δω να σου κάνω και πλαστική. Ελένη! Έλα μου, πλάκα κάνω. Μα είναι παρανομία να γράψω στη θέση σου. Άμα με πιάσουν, θα μαυρωθεί το ποινικό μου μητρό. Θα με βάλουν φυλακή, μήπως πάω και ισόβια. Αχού, και θα σα πείσω στη φυλακή με αυτή την περούκα. Τι λες, μωρή ηλίθεια, σιγά μην σε βάλουν και στην ηλεκτρική καρέκλα. Έλα ρε Ματίνα, πήγαινε να γράψει εκεί τα θεματάκια. Ξεπέταξε τα καλά-καλά, κοπάνισε να πάρω κι εγώ το πολιτήριο. Αμ δε που θα το πάρεις. Μωρή, κατά κουζίνα κρυφάκουγες. Ναι, Ελένη, κρυφάκουγα για να δω μέχρι που θα φτάσει το θράσος, το οποίο τελικά είναι άνεφορείον. Εγώ, κύριε καθηγητά, δεν ήθελα να κάνω αυτή την παρανομία, η Ελένη. Σκάσε, μωρή Ματίνα, κι εσύ. Δεν μου λες, ρε Κωνσταντίνε, τι ανακατεύεσαι εσύ. Θα ανακατεύομαι, Ελένη. Ειδικά τώρα που θες να κάνεις απατεωνιές στον χώρο της εκπαίδευσης για τον οποίο τόσους αγώνες έχω δώσει, θα ανακατεύομαι. Αν δεν είσαι ικανή να πάρεις το απολυτήριό σου, να μην το πάρεις ποτέ, Ελένη. Όχι, ρε. Όχι, με κι αν ικανή. Θα πάω, ρε. Θα πάω, θα δώσω και θα το πάρω. Μπορεί να μην μοιάζω με την κοπέλα στη φωτογραφία, αλλά θα το πάρω το απολυτήριο. Δεν πειράζει, Ελενίτσα. Αν είναι να πας να δώσεις εξετάσεις, να σου δώσω εγώ την ταυτότητά μου που μοιάζουμε στις φωτογραφίες, τάλε κουάλε. Άρε, κακομοίρα, όρεξη που την έχεις για σαχλαμάρες. Λοιπόν, γαϊδωροκέφαλη, αν καταφέρεις εσύ να πάρεις απολυτήριο, τότε εγώ θα βάλω αυτιά γαϊδάρου και θα κυκλοφορήσω δημοσίως, Ελένη. Αχ, φάτε λίγο κέικ να γλυκάνει η αναμονή. Λέτε να τα καταφέρει. Όχι, δεν θα τα καταφέρει. Μην κάνετε ανόητες ερωτήσεις, Κασόναδου. Και γιατί μαζευτήκατε όλοι στην οικία μου, παρακαλώ. Έχουμε αγωνία, κύριε καθηγητά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Ελενάκι. Τι αγωνία έχετε, ρε κέφαλη, αφού είναι δεδομένο. Το Ελενάκι έχει εξασφαλίσει την αποτυχία. Και άντε διαλυθείτε τώρα, εκτός αν περιμένετε να μοιράσουμε κόλλημα μετά την κηδεία του απολυτηρίου. Ελένη, Ελένη, τι έγινε. Χαλιά! Έσχος! Βελιά! Δεν θα το πιστέψετε. Τι έπεσε. Γλύψτε το παγωτό σας, αμέριμνη και ανέστητη δεσποινής. Είναι βέβαιον, ό,τι και να πέφτε εσείς δεν θα το ξέρατε. Εκτός από αυτό που έπεσε. Ο τάθε μου! Κρεβάτι νηπτικό, σπίτι μου στη βαθιά πηγή και αόνιο κελί μου! Αυτό έπεσε. Δεν είναι δυνατόν. Το σύστημα εξετάσεων είναι διάθρητο. Θα διαμαρτυρηθώ προσωπικό στον Υπουργό Παιδείας. Δεν μπορεί να περνάνε μαθήματα κουμπούρες επειδή είναι κολόβαρτη. Πες τον τέκε και έσαι έγινες ξαφνικά. Α, και μην ξεχνιόμαστε, Κωνσταντίνα. Εσύ έχεις δώσει μια υπόσχεση. Νικόλα, σπινάκια, κερνά όλο το μαγαζί. Ένα σπινάκι τίλιο για το γάιδαρο. Ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Κι οι δασκαλοί με είχανε απ' τις κλωστές ταράξει. Αλλά άνοιξε κι άλλη μπουκάλα.